την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και έχοντας ταυτόχρονα διαρκή μέρημνα για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή η κατεύθυνση επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016. Το προλογενές πλεώνασμα διαμορφώνεται σήμερα σε τροποποιημένη ταμιακή βάση στα 4,39 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ το στόχο των 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα απέδωσαν δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο που είχε τεθεί. Τμήμα αυτής της υπεραπόδοσης των εισόδων, συγκεκριμένα 617 εκατομμύρια ευρώ, όπως γνωρίζετε, αποδόθηκε στους χαμηλούς συνταξιούχους. Ήταν εξάλλου και αυτή η υπεραπόδοση, την οποία αναμέναμε, που έδωσε τη δυνατότητα για την αναστολή του μέτρου αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του προσφυγικού, ώστε να στηριχθούν οι νησιώτες που σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης στο προσφυγικό. Το πολιτικό συμπέρασμα που εξάγει η κυβέρνηση είναι ότι με σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια μπορεί να καταπολεμηθεί η βασική αιτία για την ένταση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή των ανώτερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Οι μέρες που μεγάλοι επιχειρηματίες και κομματικοί φίλοι απολάμβαναν ειδική μεταχείριση από την εφορία και τις ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν παρέλθει. Η φορολογική ύλη αυξάνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ακριβώς αυτή η εξέλιξη είναι που προοπτικά θα επιτρέψει τη μείωση της φορολογίας για τα κατώτερα στρώματα και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε πείσμα των καταστροφολογικών προβλέψεων τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τον επικεφαλής του ESM, κύριο Ρέκλινγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει επιτυχώς από το πρόγραμμα, αλλά και του επικεφαλής του Eurogroup, κυρίου Ντάισελμπλουμ, ο οποίος στάθηκε στα συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία η χώρα καταγράφει ανωδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής δουλειάς έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το κλίμα επομένως το οποίο διαμορφώνεται για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι κλίμα εμπέδωσης της εμπιστοσύνης και ανάκαμψης παρά τις προφανείς δυσκολίες. Σε αυτό το έδαφος συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στόχος μας είναι στο επερχόμενο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την υπέρβαση της ασυμφωνίας που έχει προκύψει μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και άλλων εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Η ασυμφωνία αυτή αφορά το δημοσιονομικό μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018, όταν δηλαδή λήξει το πρόγραμμα, αλλά και τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το θετικό είναι ότι όλοι πλέον δέχονται πως η ασυμφωνία δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και επομένως πρέπει να επιληθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και μάλιστα με πολιτικούς όρους. Εντείνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας για να ολοκληρωθεί άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση, χωρίς νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά και με αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ώστε πρώτον, να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, να επιταχυνθεί η έξοδος της χώρας στις αγορές χρήματος και τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε τη δυνατότητα συνολικής αναχρηματοδότησης του χρέους χωρίς στήριξη από τον επίσημο τομέα. Παράλληλα, κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης και κορυφαία εθνική προτεραιότητα αποτελεί η επιτυχής κατάληξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός είναι σε διαρκή συνεννόηση και στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Τα βήματα προόδου που έγιναν στη Γενέβη ήταν σημαντικά. Επιτέλους, μετά από μήνες προσπάθειας της ελληνικής πλευράς και ειδικότερα του Υπουργού Εξωτερικών, ώστε να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, αρχίζουν συνομιλίες και στον τομέα αυτό. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν από τις 18 ως τις 20 Ιανουαρίου σε τεχνικό διπλωματικό επίπεδο στην Ελβετία, εκεί όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει ένθεν κακήθεν σχόλια και δημοσιεύματα για τη στάση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενέβη. Τα σχόλια αυτά δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλον παρά μόνο τους αρνητές της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως τονίσαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών προώθησε με επιτυχία τη στρατηγική που έχουμε χαράξει από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία, εξασφαλίζοντας την έναρξη των συνομιλιών που ζητούσαμε τόσο καιρό για τις εγγυήσεις και την ασφάλεια. Συνομιλίες που θα είναι εντατικές, αλλά χωρίς τεχνητά χρονοδιαγράμματα. Η κυβέρνηση, ενιαία και συμπαγής, συνεχίζει τη σκληρή δουλειά σε διαρκή επικοινωνία και πλήρη συντονισμό με τις κυπριακές αρχές, καταθέτοντας προτάσεις ώστε να εξευρεθεί κοινό έδαφος στο πλαίσιο των τεχνικών συνομιλιών.
Η απάντησή μας, η απάντηση του Πρωθυπουργού στην αδιαλαξία της άλλης πλευράς είναι και θα είναι ο διάλογος με απόλυτη προσήλωση στις αρχές μας. Η ελληνική κυβέρνηση, σε πείσμα όσων φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, επιμένει ότι η πηξίδα της δεν πρόκειται να γίνει ποτέ η φοβικότητα, η άρνηση και τα προσχήματα. Όπως τα γνωρίζετε, αύριο στη Βουλή θα διεξαχθεί και η προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το αγροτικό, παρουσία του Πρωθυπουργού. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση για το θέμα, στο οποίο η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά υπό το πρίσμα του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς επαφές, γνωρίζετε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό Πρόεδρο, τον κύριο Σέρτζιο Ματαρέλα, στις 18:30 στο Μαξίμου, ενώ στις 28 Ιανουαρίου θα μεταβεί στη Λισαβόνα για να συμμετάσχει στις διαδικασίες της δεύτερης συνόδου των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί την προγραμματισμένη συνέχεια της ιδρυτικής συνόδου που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Επίσης, στις 30 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Βελιγράδι, όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία της χώρας στα πλαίσια της ενίσχυσης, συνεργασίας και της φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία. Να περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, αναφερθήκατε στα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει τις τελευταίες μέρες μετά τη Γενέβη για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Νίκο Κοτζιά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν χθες στη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τέθηκε θέμα για τον Νίκο Κοτζιά και αν έκανε κάποια παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, γιατί ακούγονται πολλά ότι κάποια στελέχη του ΟΗΕ εργάζονται εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε δηλώσεις του διέψευσε τα δημοσιεύματα. Έχει διαψεύσει το ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε το ότι έχει υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την ελληνική κυβέρνηση και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ενώ στις συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το μόνο το οποίο συζητήθηκε ήταν οι όροι για την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Τα δημοσιεύματα αυτά, όπως σας είπα, είναι υποβολημαία. Το μόνο το οποίο σκοπεύουν είναι να δημιουργήσουν προσκόμματα στις έντιμες προσπάθειες που καταβάλει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η κυπριακή κυβέρνηση για την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Κυρία Ζορμπά. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε. Είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι στο προσεχές Eurogroup να έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για την υπέρβαση της ασυμφωνίας. Μέχρι ποιο σημείο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις σε σχέση με τις συνδυασμένες Σόιμπλε και τον Οτού απαιτήσεις? Η ελληνική κυβέρνηση, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχει κάνει τις υποχωρήσεις που ήταν αναγκαίο έτσι ώστε να βρεθεί η συμφωνία στο 90-95% των θεμάτων που αφορούν το Staff Level Agreement, δηλαδή την συμφωνία μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων. Η κύρια ύλη της δεύτερης αξιολόγησης, λοιπόν, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές οι οποίες υπήρχαν στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα μένουν κάποια μικρά ζητήματα ανοιχτά σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, το Staff Level Agreement. Από εκεί και πέρα, ο λόγος για τον οποίο δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στο κλείσιμο της αξιολόγησης, είναι οι παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αμφισβητεί τα στοιχεία, ξαναλέω, όχι της ελληνικής κυβέρνησης αλλά των ευρωπαϊκών θεσμών σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το 2018, μετά τον Αύγουστο του 2018, δηλαδή για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πει δεκάδες φορές, έχουμε δηλώσει με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχθούμε νομοθέτηση νέων μέτρων. Ωστόσο, αν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα συμφωνηθούν, δηλαδή συμφωνηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, συμφωνηθεί το δημοσιονομικό μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία μετά το 2018 και το μόνο το οποίο μένει είναι μια αυξημένη εγγύηση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την επίτευξη των στόχων, τότε εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε ενδεχομένως σε μια συζήτηση για αυτόν τον μηχανισμό αυξημένων εγγύησεων. Αυτό είναι η δική μας υποχώρηση, ο δικός μας συμβιβασμός, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας το οποίο θα οδηγήσει
το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, την υπέρβαση της ασυμφωνίας η οποία υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μερών, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί, το οποίο επαναλαμβάνω είναι κλείσιμο δεύτερης αξιολόγησης, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και στη συνέχεια δοκιμαστικές έξοδες στις αγορές, έτσι ώστε τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσουμε το ελληνικό χρέος χωρίς την στήριξη του επίσημου τομέα. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα έντιμο συμβιβασμό, ένα σημείο ισορροπίας στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σημείωμα, ότι η ασυμφωνία αυτή που διαπιστώνεται και καταγράφεται θα πρέπει να λυθεί με πολιτικούς όρους σε ανώτερο επίπεδο. Τι ακριβώς εννοείται σε ανώτερο επίπεδο? Θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός? Όχι, όχι. Εννοώ ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων, τα οποία, όπως γνωρίζετε, συνήθως συνεδριάζουν στο Χίλτον. Εμπλέκει τους επικεφαλείς των θεσμών και φυσικά εμπλέκει την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κυρία Καλογερόπουλου. Κύριε εκπρόσωπε, με βάση τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, ακόμα και αν φύγει από το πρόγραμμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συμφωνία, η ήδη υπάρχουσα συμφωνία, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πάλι, αν μπει ευρωπαϊκός οργανισμός μέσα, ο ESM συγκεκριμένα, και θα πρέπει να περάσει από τα τέσσερα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μια παράταση και ότι θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία? Ακούστε, αναλόγως εξαρτάται το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πάρει μια τελική απόφαση σε σχέση με ό,τι φιλοδοξεί να κάνει με το ελληνικό πρόγραμμα. Τώρα, το θετικό από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι για πρώτη φορά η Γερμανία αφήνει ανοιχτό παράθυρο για την ύπαρξη συμφωνίας και για την συνέχιση του προγράμματος χωρίς τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο η Γερμανία πρέπει να ακολουθήσει εσωτερικές διαδικασίες για να εγκρίνει την εξέλιξη αυτή σε περίπτωση που αυτή γίνει αφορά την ίδια τη Γερμανία. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν τα χρονοδιαγράμματα, καθώς ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε χθες σε δηλώσεις του είπε ότι είναι απόλυτος χαλαρός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση για εσωτερική πολιτική ένταση στη Γερμανία. Εμείς από τη δική μας πλευρά επιμένουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τηρήσει όλα όσα θα έπρεπε να έχει τηρήσει με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου-Αύγουστου του 2015. Αυτά τα οποία είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών είναι τα αυτονόητα, δηλαδή ότι οποιαδήποτε τροποποίηση σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε και νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από το τι θα αποφασίσει να κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, εμείς αυτό το, στο οποίο επιμένουμε και εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε και υπογραμμίζουμε διαρκώς είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ληφθεί το δυνατόν συντομότερο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν αχρίαστες ολιγορίες και αχρίαστες κολλησιουργίες στην διαδικασία κλεισίματος δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Ελφερόπουλε. Κύριε Υπουργέ, στην εισαγωγική σας τοποθέτηση μιλήσατε για υπερκάλυψη σε μεγάλο ποσοστό μάλιστα των εσόδων και των στόχων. Και όπως είπατε, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο μέρος οφείλεται στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Εάν έχουμε μία τάξη μεγέθους, αν είστε σε θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε μία τάξη μεγέθους, της αύξησης των εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά το κυρίως ερώτημα είναι, μιλήσατε για μείωση της φορολογίας. Μπορείτε να προσδιορίσετε, επειδή κάτι ανάλογο λέει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορείτε να προσδιορίσετε το πότε θα είναι σε θέση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση της φορολογίας? Αυτό αφορά μετά τη λήξη του προγράμματος, το 18, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό περνάει μέσα και από τις συνεννοήσεις με τους θεσμούς. Ευχαριστώ.
Αυτό το οποίο εξήγησα στο εισαγωγικό μου σημείωμα είναι το εξής, ότι με βάση τους υπολογισμούς που είχαν γίνει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών, είχε τεθεί ένας στόχος έτσι ώστε το Γενάρη του 2017 σε ταμιακή βάση, σε τροποποιημένη ταμιακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός να έχει πλεόνασμα 1,98 δισευρώ. Πολύ περισσότερο, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 4,39 δισευρώ. Επαναλαμβάνω, όχι σε δεδουλευμένη βάση, αλλά σε τροποποιημένη ταμιακή βάση την στιγμή την οποία μιλάμε. Τούτο σημαίνει ότι οι υπολογισμοί δεν συμπεριέλαβαν σειρά μη παραμετρικών παραγόντων, δηλαδή την αύξηση της φορολογικής ύλης την οποία έχουμε επιτύχει. Και αυτό νομίζω ότι αν συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο θα τροποποιήσει το σύνολο, θα μπορούσε να τροποποιήσει το σύνολο των υπολογισμών οι οποίοι γίνονται για, για την θέση των στόχων και με αυτή την έννοια να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο ακόμα και για φορολογικές ελαφρύνσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σας είπα ότι θα συμβεί προοπτικά. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η υπεραπόδοση των εισόδων οφείλεται στην αύξηση της φορολογικής ύλης και αυτό είναι μια τεχνική διαπραγμάτευση την οποία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και για το 2017 έτσι ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι βάσεις υπολογισμού των στόχων αλλά και των μακροοικονομικών επιδιώξεων της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Κύριε Εκπρόσωπε, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει διαψεύσει και εσείς ο ίδιος οτιδήποτε έχει ακουστεί στο πλαίσιο συζήτησης παράτασης μέτρων ή νέων μέτρων για μετά το 2018, όπως αύξηση του ΦΠΑ, μειώσεις σε μισθωσικές συντάξεις, μείωση του αφορολόγητου. Πριν λίγο εσείς αναφέρατε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει ένα μηχανισμό αυξημένων εγγύησεων. Τι θα περιλαμβάνει αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή τι είστε διατεθειμένοι εσείς να βάλετε σε αυτό το μηχανισμό? Ευχαριστώ. Η συζήτηση για αυτόν τον μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων δεν έχει καν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα επισήμως. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εφόσον συμφωνηθούν τα πάντα, δηλαδή δημοσιονομικό μονοπάτι για μετά το 2018, μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και το μοναδικό το οποίο απομένει είναι μια άρνηση του ΔΝΤ να δεχθεί την πραγματικότητα, δηλαδή τις εξαιρετικά αυξημένες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, εμείς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε έναν μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων κατά τον τρόπο με τον οποίο συζητήσαμε για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Ο μηχανισμός αυτός, όποιος και αν είναι και ό,τι και αν περιλαμβάνει, με βάση τα δεδομένα τα οποία παρουσίασα και προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εφαρμοστεί. Δεν έχει λόγο να εφαρμοστεί. Διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, οι στόχοι του προγράμματος θα πιαστούν, επομένως δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για την εφαρμογή αυτού του αυξημένου μηχανισμού, του μηχανισμού αυξημένων εγγύησεων. Ο μόνος λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι για να αμβλύνουμε, αν θέλετε, τις υπεραπεσιόδοξες επιφυλάξεις που έχει εκφράσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.